χαίρετε. Είμαστε μπροστά στο διοικητήριο, όπως το λέμε εμείς οι Θεσσαλονικείς. Το κτίριο που στεγάζει το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης σήμερα, παλαιότερα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, τη Γενική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος ή τις Οθωμανικές Αρχές. Η ιστορία του κτιρίου συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουν βρεθεί πρωθυπουργοί, υπουργοί, βασιλιάδες, στρατός. Την πολιτική ιστορία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, αλλά και του κυβερνίου, θα εξετάσουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Οκτωβρίου 1912, ο Χασάν Ταξίν Πασάς υπογράφει στο γραφείο του στον πρώτο όροφο του διοικητηρίου το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς τους Έλληνες. Η ιστορία λέει ότι το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου οι απεσταλμένοι του ελληνικού στρατηγίου Δούσμανης και Μεταξάς έφτασαν εδώ στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης. Ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο συντάχθηκε στη γαλλική γλώσσα ως γνωστόν γλώσσα της διπλωματίας τότε. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν μέχρι τις 1:30 τα μεσάνυχτα. Αλλά στο πρωτόκολλο αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής του πολιούχου της πόλης του Αγίου Δημητρίου. Μετά από 482 χρόνια επέστρεφε στην ελληνική κυριαρχία η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία όχι μόνο της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της χώρας γενικότερα. Είναι μια σημαντικότατη ιστορική στιγμή, μια στιγμή που άλλαξε το μέλλον του τόπου, της περιοχής, της Μακεδονίας. Γιατί μετά από 482 χρόνια σκλαβιάς απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Μακεδονία. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη κατελήφθη το 1430 από τους Οθωμανούς και με το έγγραφο αυτό της 1,5 σελίδες που είναι όλο στα γαλλικά εκτός από τρεις λέξεις που είναι στα ελληνικά η επικεφαλίδα σύμβασης παραδόσεως της Θεσσαλονίκης, όλο το υπόλοιπο είναι στα γαλλικά που ήταν η γλώσσα της διπλωματίας, επέστρεψε και πάλι η Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, στον ελληνικό στρατό. Και έχει μείνει η ιστορική έκφραση που είπε ο Χασάν Ταξίν Πασάς, ο οποίος υπογράφει από τη μία πλευρά. Είχε πει συγκεκριμένα ότι οι πρόγονοί μου στους Βούλγαρους διαπραγματευτές, που την ίδια περίοδο που γινόταν οι διαπραγματεύσεις και με τη δική μας πλευρά, με την ελληνική πλευρά, με τον συνταγματάρχη μηχανικού Βίκτορα Δούσμανη και με τον λοχαγό μηχανικού Ιωάννου Μεταξά, ερχόντουσαν και Βούλγαροι διαπραγματευτές. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς λοιπόν τους είπε ότι οι πρόγονοί μου μία Θεσσαλονίκη κατέκτησαν και αυτή την κατέκτησαν από τους Έλληνες και στους Έλληνες θα την παραδώσουμε. Άρα λοιπόν αναμφισβήτητα ναι, στα 128 χρόνια ιστορίας του κτηρίου, θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική στιγμή που έγινε μέσα σε αυτό το κτίριο. Μέσα σε αυτό το κτίριο. Το κτίριο είχε τη μορφή που έχει και σήμερα, χωρίς τον τελευταίο όροφο. Χωροταξικά ξέρουμε από ιστορικές αναφορές πού έγινε, σε ποιο χώρο του διοικητηρίου έγινε αυτή η υπογραφή. Έγινε στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο χώρο που ήταν και το γραφείο του Χασάν Ταξίν Πασά. Μάλιστα, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων το 1912-2012, όταν έτυχε να είμαι πάλι υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ψάξαμε και βρήκαμε όχι απλώς μόνο το γνήσιο έγγραφο αυτό εδώ, το ντοκουμέντο το οποίο είναι η γνήσια σύμβαση παραδόσεως της Θεσσαλονίκης, αλλά βρήκαμε και το γραφείο στο οποίο υπογράφηκε. Το γραφείο αυτό το είχε ένας συλλέκτης θεσσαλονικιός, ο οποίος συνέχεια μας το δώρησε και εμείς με τη σειρά μας το δωρήσαμε στο Πολεμικό Μουσείο, όπου βρίσκεται και σήμερα. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίες στιγμές της ιστορίας, γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι πραγματικά δέος όταν μπαίνω στο κτίριο αυτό, κάθε φορά που μπαίνω, γιατί απλώς δεν ζούμε εδώ την ιστορία, την αναπνέουμε κιόλας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Προφανώς η κορυφαία στιγμή ήταν αυτή, αλλά έχουν γίνει και πολλά άλλα ακόμη. Η στιγμή της υπογραφής του πρωτοκόλλου αποτυπώθηκε στον γνωστό πίνακα του Κενάν Μενσαρέ, υπασπιστή και γιου του Χασάν Ταξίν Πασά.
χαρακτηριστική βεβαίως και αυτή η ζωγραφική αναπαράσταση των στιγμών εκείνων. Βεβαίως. Εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση υπογραφής από τον αρχιστράτηγο των Οθωμανικών στρατευμάτων, Ταχσίν Πασά, όπως είπαμε προηγουμένως, τη νύχτα της 26ης προς 27η Οκτωβρίου του 1912. Εδώ δεξιά διακρίνονται οι εκπρόσωποι του ελληνικού στρατηγίου, Μεταξάς, Δούσμανης, και αριστερά ο στρατηγός της Εφίκ Πασάς με τον ανώτερο υπάλληλό του, του Βιλαετίου, Καραμπιπέρι. Αυτό το έργο είναι η δατογραφία του Κενάν Μεσαρέ, ο οποίος ήταν γιος και υπασπιστής του Ταχσίν Πασά, ο οποίος έζησε όλα τα γεγονότα από κοντά. Η υπογραφή της συνθήκης της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο γεγονός που έχει συμβεί στο διοικητήριο. Τα σημαντικότερα λοιπόν γεγονότα από ό,τι θυμάμαι κατά σειρά χρονολογική ήταν η επίσκεψη του 1911 του Σουλτάνου του Μωάμεθ του Πέμπτου του Ρασάτ που φιλοξενήθηκε κιόλας, έμεινε στο κτίριο αυτό. Το 1912 βεβαίως το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός, η υπογραφή της Σύμβασης Παράδοσης της Θεσσαλονίκης. Το 1916 εδώ είχαμε την κατάληψη του κτιρίου από τους φιλελεύθερους και από ανθρώπους οι οποίοι πρόσκυνταν στον Βενιζέλο και την εγκατάσταση της κυβέρνησης της Εθνικής Αμήνης. Το 1917 είχαμε την μεγάλη φωτιά, η οποία ευτυχώς, χάρη στην κινητοποίηση και του προσωπικού αλλά και όλων των πυροσβεστικών δυνάμεων της εποχής, το κτίριο δεν έπαθε τίποτα απολύτως και σώθηκε, ενώ όπως ξέρουμε όλη η άλλη περιοχή κάηκε. Στην περίοδο της κατοχής, το κτίριο αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν έδρα της γερμανικής διοίκησης. Το 1955, επί κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Παπάγου, αποφασίστηκε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, όπως λεγόταν μέχρι τότε η πολιτική αρχή που ήταν εγκατεστημένη στο κτίριο αυτό, να μετατραπεί σε Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και μάλιστα τότε αποφασίστηκε και προστέθηκε ένας ακόμη όροφος, ο τέταρτος όροφος του κτιρίου, και αυτό το τονίζω χαρακτηριστικά για να κάνουμε και συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή, σε χρόνο ρεκόρ 8 μηνών. Το διοικητήριο, το Υφυπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, το κτίριο, ότι είναι ένα χτιστό αποτύπωμα της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής ιστορίας του τόπου. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, προφανώς σε κατακλείζουν συναισθήματα. Προσωπικά με κατέκλυσε και μία αγωνία, ένα ενδιαφέρον να μάθω τι κρύβεται πίσω από κάθε κολόνα, τοίχο, τοιχογραφία ή αφήσε η πινακίδα που υπήρχε στο κτίριο. Θυμάμαι ότι υπήρχαν ταμπέλες που παρέπεμπαν σε μία άλλη δεκαετία και προέτρεπαν τους επισκέπτες να μιλούν χαμηλόφωνα ή να μην συνοστίζονται, μέχρι μία σπουδαία τοιχογραφία που ανακαλύψαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού κατά την ανακαίνιση. Όλα αυτά λοιπόν, ο στόχος είναι πάντα να τα μάθει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι η ίδια η ιστορία της πόλης, η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Εδώ βλέπουμε το παλιό Κονάκι. Το παλιό Κονάκι ήταν η έδρα του διοικητή του Βιλαετίου Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελούσε το διοικητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου αιώνα. Ακριβώς σε αυτή την τοποθεσία χτίστηκε το νέο διοικητήριο το 1891, στις αρχές της δεκαετίας δηλαδή, στη θέση ακριβώς όπου βρισκόταν το παλιό Κονάκι. Εδώ η περιοχή αποτελούσε πάντοτε ένα σημαντικό διοικητικό κέντρο. Και η περιοχή εδώ του διοικητηρίου, αλλά και απέναντι η πλατεία με τα μάρμαρα, η ιστορία της οποίας είναι γνωστή. Άρα όλη αυτή η περιοχή αποτελούσε πάντοτε διαχρονικά ένα διοικητικό κέντρο. Και αυτό είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο και από τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στην πλατεία με τα μάρμαρα όταν ξεκίνησε η κατασκευή του υπαίθριου πάρκινγκ. Πλήθος κόσμου που έχουν συγκεντρωθεί γύρω και μέσα από το διοικητήριο, το οποίο το αναγνωρίζετε, όπου ο Χουσεΐν Χιλμί Πασάς, παρουσία των αρχών της πόλης, αναγγέλει την απόφαση του Σουλτάνου για την αποκατάσταση του συντάγματος. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μετά την επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη. Στην κάτω φωτογραφία, αν εστιάσετε λίγο πιο κάτω,
βλέπετε την επίσης ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το Σουλτάνο Μεχμέτ Ρεσά, το οποίο έχει αφιχθεί μόλις στα σκαλιά του δικητηρίου στις 25 Μαΐου του 1911, την ημέρα δηλαδή που έφτασε για την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, όπου και διέμεινε μέσα στο δικητήριο, σε έναν όροφο ο οποίος είχε ειδικά διαρρυθμιστεί για την περίσταση αυτή. Το χώρο λοιπόν και στο κτίριο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, εκτός από τις πολύ σημαντικές επισκέψεις, συσκέψεις και υπογραφή της σύμβασης παράδοσης της Θεσσαλονίκης που είχαμε, έχουν γίνει και μια σειρά άλλα πολύ σημαντικά γεγονότα. Αναφέρουμε στο κορυφαίο εξ αυτών. Όπως είναι γνωστό, στις 5 Μαρτίου του 1913 δολοφονήθηκε ο τότε βασιλεύς Γεώργιος ο Πρώτος, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου όπως με το ονομάστηκε, από έναν Έλληνα σεραϊκής καταγωγής, τον Αλέξανδρο Σχοινά. Αυτό συνελήφθη και οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στα υπόγεια του κτηρίου, όπου έμεινε φυλακισμένος. Σε κάποια φάση είπε ότι θα αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια, γιατί διήστανται οι εκτιμήσεις και οι απόψεις που υπήρχαν. Κάποιοι λέγανε ότι είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων. Για τα κίνητρα της δολοφονίας. Κάποιοι λέγανε ότι ξυπηρετούσε κάποιες άλλες ιδιωτελείς σκοπιμότητες. Κάποιοι λέγανε ότι είναι ψυχασθενής. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα αποκαλύψει την αλήθεια μόνο στη χείρα του βασιλέα Γεωργίου, στη βασίλισσα Όλγα, η οποία πράγματι τον επισκέφθηκε και στο χώρο αυτό, σε αυτό το γραφείο, είχε μαζί του μια ιδιωτική συνομιλία, οι δυο τους, για περισσότερο από μία ώρα. Μάλιστα, η Βασίλισσα Όλγα, φεύγοντας, του έδωσε και μια καινή διαθήκη, του δόρισε και έφυγε. Ποτέ κανείς δεν έμαθε τι έγινε. Βέβαια, στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού υπάρχουν πολύ περίεργα και παράξενα πράγματα. Το κορυφαίο εξ αυτών είναι ότι σε μία άλλη φάση, στις 22 Απριλίου του 1913, δηλαδή περίπου 1,5 μήνα μετά τη δολοφονία του βασιλέως Γεωργίου, όταν τον ανεβάσαν και πάλι εδώ για ανάκριση από τον ανακριτή, όπως χαρακτηριστικά γράψαν οι εφημερίδες της εποχής, διέφυγε της προσοχής των χωροφυλάκων και αυτοκτόνησε πίπτων εκ του μπαλκονίου. Έπεσε από τον μπαλκόνι αυτό ακριβώς εδώ που είμαστε. Και βέβαια μπήκε το τέλος και δεν έμαθε ποτέ καλή στην αλήθεια. Γιατί όλος ο παραδόξος και η δικογραφία που είχε ετοιμαστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα εστάλει στην Αθήνα μαζί με ένα εμπορικό καράβι, το εμπορικό καράβι Ελευθερία, και όλος ο παραδόξος κάηκε. Οπότε δεν έφτασε καμιά δικογραφία. Και εδώ η οδός προξένων. Το 1876 δύο πρόξενοι, Γάλλος πρόξενος και Γερμανός πρόξενος, αν θυμάμαι καλά, λιτζαρίστηκαν από τον μουσουλμανικό όχλο, γιατί με αφορμή το ότι μια μουσουλμάνα αλλαξοπίστησε και έγινε χριστιανή και οι χριστιανοί την κρύψαν και δεν μπορούν να την βρουν, ήρθαν εδώ όχλος μουσουλμάνων οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν. Στο παλιό κτίριο βέβαια. Στο κονάκι. Οι πρόξενοι είχαν την φαϊνή ιδέα να έρθουν εδώ για να μιλήσουν με τον Παστά και να ηρεμήσουν το πλήθος, και στη θέα των προξένων τους επιτέθηκαν και λιτζαρίστηκαν κυριολεκτικά οι δύο συγκεκριμένοι πρόξενοι. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε αυτό το λιτζάρισμα, που ήταν και το κονάκι, σκεφτόμαστε να βάλουμε μια στήλη σε ανάμνηση του ιστορικού αυτού γεγονότος. Στις 6 Μαΐου 1876, τουρκικός όχλος λίντζαρε τους προξένους της Γερμανίας Ερίκο Άμποτ και της Γαλλίας Ζιλ Μουλέν σε κτίριο απέναντι από το διοικητήριο που ήταν ο προορισμός τους. Στόχος τους ήταν να συναντηθούν με τον Οθωμανό διοικητή για να μεσολαβήσουν να εκτονωθεί η κρίση η οποία έχει ξεσπάσει από τις αντιδράσεις μουσουλμάνων στις προσπάθειες χριστιανών αποτροπής εξισλαμισμού νεαρής ομόθρησκής τους. Αφού οι δύο διπλωμάτες δολοφονήθηκαν άγρια, ο όχλος κινήθηκε προς το αμερικανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Αλλά στο δρόμο συνάντησαν την κοπέλα, κάτι που σταδιακά αποκλιμάκωσε την ένταση και απέτρεψε τα χειρότερα. Στο μεταξύ, στο διοικητήριο της πόλης βρίσκονταν πλέον οι πρόξενοι της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ρωσίας, οι οποίοι κατέστησαν υπεύθυνο τον κυβερνήτη για ό,τι είχε συμβεί. Ο Σουλτάνος Αμπντούλαζιζ αντικατέστησε τον Ρεφάτ Πασά με τον Σερίφ Πασά ως κυβερνήτη. Συνελήφθησαν συνολικά 52 άτομα, εκ των οποίων οι 6 εκτελέστηκαν στις 16 Μαΐου διαπανχωνισμού στην περιοχή της σημερινής πλατείας Ελευθερίας. Ο τάφος του Ερίκου Άμποτ βρίσκεται στα κημητήρια της Ευαγγελίστριας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες βρέθηκαν στο τιμόνι του διοικητηρίου που αποπνέει μια άβρα δέους. Από το 1912, μετά την απελευθέρωση, μέχρι το 1955 έχουμε το θεσμό της Γενικής Διοίκησης σε ολόκληρη την πολεμική περίοδο. Ο θεσμός αυτός, πρέπει να τονίσουμε, ότι προσέφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες και στο συντονισμό των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και για το έργο για το οποίο ουσιαστικά συστάθηκε, που ήταν η σταδιακή ενσωμάτωση των νέων χωρών τότε στο ελληνικό κράτος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συστάθηκαν οι, νομίζω, 4 γενικές γραμματείες το 1912-13. Αυτό λοιπόν μέχρι το 1955. Έχουμε μετρήσει σε αυτή την περίοδο συνολικά 38 υπουργούς γενικούς διοικητές. Έτσι αποκαλούνταν με βάση την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήταν δηλαδή γενικοί διοικητές, αλλά με πολύ αυξημένες αρμοδιότητες που άγγιζαν το επίπεδο του υπουργού. Και αποκαλούνταν λοιπόν υπουργοί, και γραπτός και προφορικός, υπουργοί γενικής διοίκησης. Μετά το 1955... και μέχρι το 1988 έχουμε την περίοδο του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος. Ουσιαστικά το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος ήταν μία μετεξέλιξη αυτού του θεσμού. Από το 1988 λοιπόν μέχρι το 2009 έχουμε την περίοδο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Το 2009, όπως γνωρίζουμε, το Υπουργείο καταργήθηκε και μετατράπηκε σε Γενική Γραμματεία. Μέχρι το 2012, όπου επανασυστάθηκε ως Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Μέχρι το 2015, όπου τελικώς μετετράπη σε Υφυπουργείο Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αυτός ο φορέας υφίσταται, αυτή η δομή, η κυβερνητική δομή υφίσταται μέχρι σήμερα. Είναι τα πορτρέτα όλων των υπουργών Βορείου Ελλάδος Μακεδονίας Θράκης. Είμαστε εδώ ακριβώς μπροστά στο πορτρέτο του μακροβιότερου Υπουργού Βορείου Ελλάδος και Μακεδονίας Θράκης γενικότερα, Νικόλαος Μάρτης, από τον Νοέμβριο του 1974, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση της εκλογής δηλαδή, έως και τις 20 Οκτωβρίου του 1981, μετά την αλλαγή και του... Προχωρώντας, φτάνουμε μέχρι και το σήμερα. Φτάνουμε μέχρι και σήμερα, ακριβώς. Είναι ιστορικές μορφές, κάποιοι από αυτούς δεν βρίσκονται στη ζωή. Οι περισσότεροι όμως, ειδικά από όσους πλησιάζουν προς τα εκεί, είναι ζωή, είναι δυνατοί και είναι ακμαίοι, και κάποιοι από αυτούς είναι και ενεργοί και μάχημοι πολιτικοί. Μου διηγούσασταν μια ιστορία από τη συνάντηση του Βασιλιά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή εδώ στους χώρους, ναι, του διοικητηρίου. Στο χώρο του κτηρίου, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε κάνει έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο για την ιστορική τεκμηρίωση του κτηρίου. Εκεί έχουμε φωτογραφίες λοιπόν από τότε που εδώ ο χώρος αυτός ήταν το χωνάκι του Πασά μέχρι και σήμερα. Μία πολύ σημαντική ιστορική φωτογραφία είναι το γεύμα του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή με την σύζυγό του Αμαλία Κανελοπούλου Παύλα Μεγαπάνου στη συνέχεια, με τον τότε βασιλέα, τον βασιλέα Παύλο και την βασίλισσα Φρυδερίκη. Είναι μια φωτογραφία, το γεύμα έγινε μέσα στο διοικητήριο προφανώς για λόγους ασφαλείας και είναι μια φωτογραφία ντοκουμέντου. Θυμάμαι ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έτρεξαν να σώσουν το διοικητήριο από την πυρκαγιά, το πρωτόκολλο που υπεγράφει το 12, αλλά κυρίως αυτό που θυμάμαι είναι τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, την ανασυγκρότηση δηλαδή του αρχαιακού υλικού. Το ιστορικό αρχείο του διοικητήριου βρίσκεται διάσπαρτο, έχει ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον και εκεί ακριβώς είναι και όλες οι λεπτές πτυχές της ιστορίας που δεν ξέρουν οι Θεσσαλονικείες, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, αλλά που μένει να τις ανακαλύψει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αν το διοικητήριο ήταν η έδρα των κρατικών αρχών της Θεσσαλονίκης, όπως του εκάστοτε Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, το κυβερνείο ήταν η οικία τους.
ιστορία από το παλατάκι περνάει μέσα από τη βασιλική οικογένεια. Ουσιαστικά παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο για κατοικία του βασιλικού ζεύγους. Και πράγματι, σαν αρχιτέκτονας, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο όροφος είναι έτσι δομημένος και η διαρρύθμιση είναι με τέτοιο τρόπο στημένη ώστε να εξυπηρετεί το βασιλικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, η κρεβατοκάμαρα της Φρυδερίκης μαζί με το μπουντουάρ και το προσωπικό της μπάνιο είναι εξοπλισμένη με μια πολύ μικρή, σχεδόν αόρατη πόρτα που οδηγεί σε έναν μικρό διάδρομο παράλληλα προς το σαλόνι όπου μπορεί να βρισκόταν κάποιοι ανεπιθύμητοι, θα πούμε έτσι, και που της έδινε τη δυνατότητα με αυτόν το διάδρομο, μέσα από αυτό το διάδρομο να πάει στην κουζίνα και να φύγει. Βέβαια, υπάρχει και μια προβλήτα που έδινε τη δυνατότητα διαφυγής και από τη θάλασσα. Και αν προσέξει κανείς την αρχιτεκτονική σημαντικών κτιρίων, όπως το Φίξ, όπως το Αλατίνι, έχουν όλα προβλήτες ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και από τη θάλασσα. Οπότε έτσι ήταν, αν και οι φήμες λένε ότι η Φρυδερίκη δεν έμεινε ποτέ εδώ, γιατί ο γέρος ο Καραμαλής δεν της παραχώρησε το Σεϊξού για να χτίσει το παλατάκι, το κυβερνείο, δηλαδή τα ανάκτορα του βασιλιά στην Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι κάθε φορά που ερχόταν έμενε στο Αβέροφ. Βέβαια, άλλες φήμες λένε ότι κάποια στιγμή μέσα στο 2006 εντοπίστηκε να κάνει τη βόλτα του στον κήπο του κυβερνείου ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος, με νοσταλγία. Εντάξει, όλα αυτά είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Είναι το παραμύθι του κυβερνείου, το οποίο θα το συνοδεύει άσχετα με τις φθορές που μπορεί να έχει υποστεί από το χρόνο, από τη γυτνίασή του με τη θάλασσα ή οτιδήποτε. Μετά παραχωρήθηκε στον εκάστοτε Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης και πράγματι πολλοί υπουργοί έμειναν εδώ, κυρίως όσοι προέρχονταν από την επαρχία. Τελευταία έμεινε ο Νίκος ο Τσαρτσόνης το 2006 και όντας αρχιτέκτονας και αυτός και η γυναίκα του ανακαίνισαν μια μικρή πτέρυγα. Το κτίριο πραγματικά χρησιμοποιούνταν για διάφορες εκδηλώσεις. Δηλαδή, έχουμε υποδεχθεί εδώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάντα γινόταν η μεγάλη δεξίωση στους κήπους του κυβερνείου μετά τα εγγένεια της έκθεσης, όπου ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης δεξιωνόταν τον Πρωθυπουργό και το κλιμάκιο της κυβέρνησης που ερχόταν για τα εγγένεια της έκθεσης. Έχουμε υποδεχθεί λοιπόν εδώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πολλές φορές και του παρέθεται γεύμα είτε μέσα είτε έξω. Συνήθως μέσα, γιατί ήταν 26 Οκτωβρίου και ο καιρός είχε χαλάσει. Θυμάμαι ήδη από τότε όμως ότι οι κουζίνες δεν λειτουργούσαν και ερχόταν έτοιμα τα φαγητά. Ωστόσο, έστω και αν υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, εφόσον το κτίριο χρησιμοποιούνταν, η ζωή ήταν ακόμα μέσα στο κτίριο και δεν είχαμε έστω και με μικρές επισκευές, διατηρούνταν ζωντανό. Όχι ότι και τώρα έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν πρόβλημα. Έχει ότι θα έχει ένα οποιοδήποτε κτίσμα δίπλα στη θάλασσα που δεν συντηρείται. Ναι, ήταν συνδεδεμένο το κυβερνείο, το παλατάκι ήταν συνδεδεμένο με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, τις δεξιώσεις που πάντοτε γινόταν στο συγκεκριμένο χώρο και πραγματικά συγκέντρωνε ό,τι καλύτερο υπήρχε στην κοινωνία της πόλης. Από εκεί πέρα, βέβαια, αυτά σταδιακά σταματήσαν και περιοριστήκαν, όπως ας πούμε ποιος δεν θυμάται και τα τραπέζια τα οποία γινόταν στο Βελίδιο την επόμενη μέρα των εγγενειών της εκθέσης, που και αυτό σταμάτησε και μια σειρά άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων που καλό σταμάτησε. Θυμάστε κάποια εδώ και Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όλοι, θυμάστε όλοι. Κάποιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο αυτό από τις συναντήσεις τις πολιτικές εδώ. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι στην πρώτη δεξίωση στην οποία συμμετείχα το 1979 η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμαλή
η εικόνα του, η προσπάθεια όλου του κόσμου να τον πλησιάσει, να τον χαιρετήσει. Εγώ ήμουν πολύ μικρός για να το κάνω αυτό, αλλά από μακριά κοιτούσα και θαύμαζα αυτό που θεωρούσαμε τον αρχηγό, τον ηγέτη της παράταξης, όπως και πραγματικά ήταν. Είναι μια μνήμη η οποία μου έχει μείνει, γιατί όταν είναι σε μια πολύ μικρή ηλικία και θαυμάζει, έχει σαν πρότυπο τον πολιτικό άνδρα του μεγέθους του Κωνσταντίνου Καραμαλή, προφανώς είναι κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ. Και εδώ ήταν και έδρα οικία των προκατόχων σας, όσων ήταν βεβαίως εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι. Μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Από το 1974 μέχρι το 2006. Ο πρώτος ήταν μετά την μεταπολίτευση, μετά την επιστροφή της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Νικόλαος Μάρτης, ο οποίος το χρησιμοποιούσε σαν κατοικία. Και καταλήξαμε έως το 2004-2006, που ο Νίκος Τσαρτσόνης, καλή του ώρα, από την Κοζάνη, το χρησιμοποιούσε επίσης σαν κατοικία του. Από το 2006 και μετά εγκαταλείφθηκε και δυστυχώς όταν ένα κτίριο εγκαταλείπεται, και μάλιστα ένα κτίριο το οποίο είναι απροστάτευτο και είναι στην ουσία, θα έλεγα, στη θάλασσα, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι η υγρασία, η κλεισούρα, όλα αυτά δημιουργεί τα 1000 προβλήματα τα οποία σήμερα υπάρχουν. Μακάρι να συνεχίζαν να κατοικούνταν από κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων εδώ ή να χρησιμοποιείται για τις υποδοχές των επισήμων προσώπων, γιατί τότε θα έχει συντηρηθεί πολύ περισσότερο. Το κυβερνείο ξεχωρίζει και για την προνομιακή του θέση. Το κόκκινο που βλέπουμε πίσω μας προσπαθούσε ίσως να φέρει αναφορές από το Ζάπιο. Έτσι, θύμιζε κάποτε το κόκκινο του Ζαπίου, και έστω και αυτό το περιστήλιο κάποιες, έχει τυπολογική συγγένεια με αυτό. Το κτίριο, όπως είπαμε και πριν, είναι νεοκλασικό, χαρακτηρίζεται τυπολογικά νεοκλασικό. Έχει χτιστεί το 1961 τον αρχιτέκτονα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, τον κύριο Χριστόπουλο. Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο το 2001, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της ιστορίας και της ενέργειας που κουβαλάει από τις επισκέψεις ατόμων και τα ιστορικά γεγονότα και τις εκδηλώσεις που γινόταν εδώ. Την κατασκευή του επιβλητικού κτιρίου του διοικητηρίου ανέλαβε ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Βιταλιάνο Ποζέλη, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρίσκονταν και εργάζονταν στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε στη Θεσσαλονίκη για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων με επιλογή του ίδιου του Σουλτάνου. Η ιστορία του οποίου ξεκινάει το 1891, που ξεκινάει η ανέγερση του κτιρίου, μετά από εντολή του Βαλή, δηλαδή του Οθωμανικού διοικητή, ο οποίος ανέθεσε στον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλη να ανεγείρει το συγκεκριμένο κτίριο. Πρόκειται για έναν περίφημο αρχιτέκτονα της εποχής, στον οποίο, ο οποίος μάλλον ευθύνεται και για πολλά άλλα αξιόλογα κτίρια της πόλης, όπως είναι το Τρίτο Σώμα Στρατού, όπως είναι η Βίλα Λατίνη, η Παλιά Θεολογική Σχολή κτλ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, θα έλεγα, κτίριο, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του, αλλά κυρίως και για την ιστορικότητά του. Είναι ένας φορέας, θα λέγαμε, συλλογικής μνήμης για την πόλη. Είναι ένας φορέας ο οποίος, είναι ένα κτίριο μάλλον, ο οποίος μας διηγείται για την ιστορία της πόλης. Και η οποία ιστορία ξεκινάει από, από τα Οθωμανικά χρόνια, από την Οθωμανική κατοχή. Πώς επιλέγει ο Ποζέλη να το χτίσει, με τι αρχιτεκτονικά στοιχεία, τι αρχιτεκτονικό μορφή? Αποτελεί δείγμα εκλεκτικιστικού ρυθμού, στο οποίο υιοθετούνται στοιχεία νεοκλασικά. Υπάρχει δηλαδή ο σαφής τριμερής διαχωρισμός σε βάση, κορμό και στέψη,
Όλο το κτίριο οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι στο σχεδιασμό του κτιρίου, καθότι όλοι οι χώροι διαρθρώνονται γύρω από αυτό. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, διότι το αίθριο μαζί με όλα τα παράθυρα, τα τεράστια παράθυρα που το περιτρέχουν, δίνει, προσδίδει στο κτίριο απίστευτο, άπλετο μάλλον φυσικό φωτισμό και εξαερισμό. Ήταν επιθυμία, να πούμε, του αρχιτέκτονα να προσδώσει στο κτίριο μια επιβλητικότητα, μια πολυτέλεια, μια μεγαλοπρέπεια. Γι' αυτό και βλέπουμε στοιχεία και εσωτερικά, θα σας πω, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά. Έχουμε πληθώρα μορφολογικών, αξιόλογων μορφολογικών στοιχείων, όπως ψευδοκείονες, πλαισιώματα γύρω από τα παράθυρα. Έχουμε υπέροχα περίτεχνα μεταλλικά κυκλειδώματα, είτε στους εξώστες, είτε στις πύλες που υπάρχουν, στις πύλες εισόδου του διοικητηρίου, είτε στα κυκλειδώματα που έχουμε στις σκάλες εσωτερικά. Αλλά εντυπωσιακή είναι η λεπτομέρεια του αρχιτεκτονικού διακόσμου στις γωνιές του κτιρίου, όπου διαμορφώνονται με ψευδοκείονες που καταλήγουν σε κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, με επιστήλιο, ζωφόρο και προεξέχον γύσο. Όλα αυτά είναι στοιχεία της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, τα οποία ο Ποζέλη τα χρησιμοποιούσε και στα άλλα του κτίρια για να προσδώσει, όπως είπαμε, αυτή την επιβλητικότητα και την πολυτέλεια. Πρόκειται καταρχάς για ένα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο. Καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Έχει μια επιφάνεια εκτός του εθρίου γύρω στα 2.200 τετραγωνικά και με εμβαδόν και στις 5 στάθμες του κτιρίου που ξεπερνάει τα 11.000 τετραγωνικά. Και η ιστορία λέει ότι όταν χτιζόταν, στα θεμέλια ρίξαν γύρω στα 60.000 αυγά μαζί με ασβέστη, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα θεμελιά του και να κάνει ο Ποζέλη ένα πιο στιβαρό και δυνατό κτίριο. Όταν λοιπόν ο Βιταλιάνο έφυγε από το Καστιλιόνι της Σικελίας με τη βοήθεια του παπά, ίσως και δάσκαλου του, και πήγε στη Ρώμη για σπουδές, γιατί στο Καστιλιόνι ήταν ένα χωριό της Σικελίας, δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο εκεί. Σπούδασε στη Ρώμη, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια σχολή και τι σπούδασε. Ξέρω όμως ότι με τη βοήθεια των καθολικών παπάδων βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί άρχισε να χτίζει στρατώνες και έργα κρατικά, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης. Σε κάποια φάση, ο Πασάς της Θεσσαλονίκης ζήτησε από τη Μεγάλη Πύλη αρχιτέκτονες, γιατί ήθελε να χτίσει διάφορα κτίρια σημαντικά στην Θεσσαλονίκη. Και ο Σουλτάνος, ο οποίος ήδη τον είχε αναβαθμίσει τον Βιταλιάνο, γιατί είχε χτίσει και εκεί αξιόλογα κτίρια, τον έστειλε στη Θεσσαλονίκη. Ήδη όταν ήταν ο Βιταλιάνος στην Κωνσταντινούπολη, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την επιχείρησή του, γιατί δεν είχε έμπιστα άτομα. Και τότε κάλεσε τον Τζουζέπε, τον παππού μου, τον φίλο του και ανιψιό του, ο οποίος έτσι βρέθηκε και εκείνος εκεί, και από τότε δεν χώρισαν ποτέ, γιατί διαχειριζότανε όλη την επιχείρηση ο παππούς μου, και ήταν ο εργολάβος και κατασκευαστής των έργων του Βιταλιάνου. Mm-hmm. Έτσι βρεθήκανε στη Θεσσαλονίκη, υπό την εύνοια του Πασά, τον Αμπντούλ Χαμίτ πρέπει να ήταν εκείνη την εποχή, και ξεκίνησαν να χτίζουν παραγγελίες για το τουρκικό τότε κράτος, αλλά είχαν και από ιδιώτες, ιδίως Εβραίους και Αρμενίους πλούσιους, που χτίζανε και ιδιωτικά σπίτια εκείνη την εποχή. Φυσικά πάρα πολλά από αυτά έχουν κατεδαφιστεί και έχουν γίνει πολυκατοικίες. Επί της Βασιλίσσης Όλγας υπήρχαν πολλά. Αλλά έχουν μείνει πολλά αξιόλογα κτίρια της Θεσσαλονίκης που πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι ανήκουν στους Ποζέλη. Από τα λεγόμενα της οικογένειας, ό,τι άκουγα, γιατί ήμουν και μικρή και δεν με πολύ ενδιαφέραν αυτά. Ήταν για ανθρώπους που δεν γνώρισα. Mm-hmm.
Λένε ότι όταν έκανε τα θεμέλια του διοικητηρίου έσπασε δεν ξέρω πόσα αυγά για να είναι γερό το κτίριο και κάτι τέτοια. Επίσης, το κτίριο που τώρα στεγάζεται η περιφέρεια, στη Βίλα Λατίνη, που ήταν στην αρχή ιδιωτικό κτίσμα παραγγελία των Αλατίνη, μετά που έκανε τους Μήλους που τώρα είναι εκεί στην παραλία Ερήπια, και εκεί υποτίθεται ότι βρήκαν έναν σκελετό και δεν θέλησε να ταράξει τον ήσυχο ύπνο του νεκρού ο Βιταλιάνο και είπε εδώ θα κάνω την είσοδο του κτηρίου αυτού, θα το σχεδιάσω έτσι, ούτως ώστε να αναπαύεται εν ειρήνη. Τώρα, αυτά δεν ξέρω πόσο είναι θρύλος και πόσο είναι γεγονότα, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει. Ο Ποζέλη απεβίωσε και θαύτηκε στη Θεσσαλονίκη, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη. Με τις κορυφαίες αρχιτεκτονικές του δημιουργίες και κτίρια σημαντικά για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την οποία όμως ουδέποτε τιμήθηκε. Δείγματα της αρχιτεκτονικής του δημιουργίας, εκτός από το διοικητήριο, είναι το κτίριο της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Τρίτου Σώματος Στρατού και της Βίλας Αλατίνη. Ο τάφος του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτελινγκ. Σχετικά νέος, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Πρέπει να πέθανε ίσως και στην επιδημία της γρίπης του 18-19, κάπου εκεί προσδιορίζω από τις ιστορίες και από τα βιβλία που έχει γράψει και ο κύριος Κολώνα, ο αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε τη διπλωματική του ακριβώς για τον Ποζέλη, και από το βιβλίο που έχει γράψει η εγγονή του, η κυρία Ζορζέτ Ποζέλη, κάπου εκεί πέσα πρέπει να πέθανε. Εκείνος στην εποχή που έζησε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ήταν ένα κέντρο πολυπολιτισμικό που υπήρχαν όλες οι φυλές εδώ πέρα και ζούσαν ειρηνικά. Οπότε, ξεκινώντας από το χωριό της Σικελίας, ένα ορεινό χωριό ασήμαντο ας το πούμε, βρήκε ενδιαφέροντα σε αυτή την πόλη. Είχε φίλους, είχε οικογένεια, είχε εκτίμηση από όλους. Και, γιατί εγώ στην οικογένεια μέσα άκουγα ότι όλοι σεβότανε τι θα έλεγε ο Τζίο Βιταλιάνο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν δίκαιος, τίμιος και ευαίσθητος. Και από τις Ιταλικές και από τις Οθωμανικές, από τις Ελληνικές δεν πρόλαβαν, δεν τον ήξεραν. Και ούτε τιμήθηκε ποτέ. Και αυτό ίσως είναι και ένα παράπονο της οικογένειας. Ένας δρόμος που υπάρχει ένα κτίριο σημαντικό θα μπορούσε να έχει το όνομά του, μια στάση θα μπορούσε να έχει το όνομά του, αλλά η οικογένεια δεν έκανε ποτέ κανένα αίτημα στις αρμόδιες αρχές, γιατί αυτό θα πρέπει να το δούνε οι ενδιαφερόμενοι. Από το σημείο που ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, την ολοκληρώνουμε. Κάναμε μια περιήγηση σε στιγμές της ιστορίας του κυβερνίου και του διοικητηρίου, στιγμές της πολιτικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.